human cells and Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Δέλτα. Είναι καθηγητής γενετικής και διευθυντής ερευνών μοριακής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πώς βλέπετε εσείς να εξελίσσεται η κατάσταση, με την πανδημία στην χώρα μας? Κοιτάξτε, λυπούμε γιατί βρίσκομαι στην δύσκολη θέση να πω. Ναι. Να επαναλάβω όλα αυτά που λένε όλοι πριν από μένα και πολλοί μετά από μένα. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ναι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αυτή η ιστορία κατάντησε να είναι μια προσωπική υπόθεση, αλλά ταυτόχρονα και μια υπόθεση ολόκληρης κοινωνίας. Την ίδια ευθύνη που έχουμε ως κοινωνία για να διαφυλάξουμε το ανθρώπινο είδος, το έχουμε και ο καθένας από εμάς ξεχωριστά για τον εαυτό μας και για τους γύρω μας. Ναι. Χωρίς εμβολιασμό, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πάμε πολύ μακριά. Έρχονται φάρμακα και ελπίζω κάποια από αυτά τα φάρμακα να είναι όντως αρκετά αποτελεσματικά για να αποτρέπουν την σοβαρή νόσηση και να αποτρέπουν την ανάγκη για νοσηλεία σε νοσοκομεία και μονάδες εντατικής θεραπείας. Αλλά χωρίς τον εμβολιασμό δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια λύση. Ναι. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Βελτιώνονται, οι αριθμοί των θανάτων μειώνονται, οι αριθμοί των περιστατικών σε καθημέραν βάση φαίνεται να βελτιώνονται τουλάχιστον τις τελευταίες μέρες, αλλά είναι λογικό να αναμένουμε ότι με την έναρξη των σχολείων και των πανεπιστημίων στις επόμενες μερικές μέρες και εβδομάδες θα έχουμε αύξηση ενδέχεται αυτά, τα νούμερα να πάνε και πάλι πάνω. Ναι. Επομένως, αν δεν θέλουμε να ασθενήσουμε σοβαρά, αν δεν θέλουμε να κινδυνεύσει η ζωή μας, αν δεν θέλουμε να περάσουμε μια δοκιμασία της υγείας μας, η οποία μπορεί να μην τελειώσει και ποτέ. Όπως ξέρουμε, σε πάρα πολλούς, δυστυχώς, μετά που αναρρώνουν, παραμένουν κάποια συμπτώματα. Ναι, είναι αυτό το σύνδρομο του long COVID που λέμε. Ναι. Αυτό το long COVID, η μακροχρόνια COVID, ναι, η οποία μπορεί να διαρκέσει για πολλούς μήνες ίσως, όχι μόνο εβδομάδες, αλλά και μήνες. Μπορεί σε κάποιον να μην φύγει και ποτέ, η κόπωση που παραμένει κλπ. Δηλαδή, αυτό που κάποιοι, αν θέλετε και εγώ νόμιζα στις αρχές, πολύ αρχές νόμιζα ότι εντάξει ρε παιδί μου, άνθρωποι που είναι υγιείς ίσως καλύτερα να τον περάσουν και να τελειώνουμε. Δεν είναι έτσι. Αποδείχτηκε ότι από τη μια η ανοσία που αποκτά κάποιος μετά από νόσηση δεν διαρκεί για πάντα. Δεν διαρκεί για πάντα και ήδη βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι νοσούν για δεύτερη φορά, ακόμα και μετά από εμβολιασμό νοσούν. Ναι. Και επομένως ή δεν προστατεύονται από το εμβόλιο διότι ο ιός μεταλλάσσεται. Και το χειρότερο είναι αυτό που μόλις προανέφερα, ότι ακόμα και να ασθενήσει κάποιος και το περάσει, ενδέχεται να μείνουν συμπτώματα πίσω που δεν θα ήθελε. Ναι. Και αν υπάρχουν υποκείμενες καταστάσεις, όπως είναι μια προχωρημένη ηλικία, ένα υποκείμενο νόσημα, μια καρδιοπάθεια, διαβήτης, ενδέχεται να αφήσει πίσω κάποιο σοβαρό τίμημα για την υγεία. Άρα λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε εφαρμόζοντας με όση αυστηρότητα μπορούμε τα μέτρα προστασίας και αν δεν έχουμε εμβολιαστεί να εμβολιαστούμε. Μάλιστα. Και επειδή είδαμε ένα βίντεο που αφορά μείωση της προστασίας με την παρέλευση κάποιων μηνών, κάτι φυσιολογικό δηλαδή, εξασθένιση της ανοσίας σε κάποια ποσοστά, μιλάμε για την λίμωξη, έτσι, αλλά εξακολουθούν να αποτρέπουν τα εμβόλια τη βαριά νόσηση και τον θάνατο και τις νοσηλίες σε νοσοκομεία. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα των εμβολίων, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος από τον εμβολιασμό. Ναι. Ότι μπορεί να μην αποτρέπει εντελώς την πιθανότητα να νοσήσει κάποιος, αλλά σίγουρα θα νοσήσει με πολύ υπιότερα συμπτώματα και δεν θα κινδυνεύσει η ζωή του. Ναι. Επίσης, να σχολιάσω πολύ θετικά την σύγχρονη τεχνολογία. Ναι. Αυτή η τεχνολογία στην οποία αναφερόμαστε όλοι εντάχει ως τεχνολογία mRNA, ναι, αποδεικνύει όχι μόνο ότι μπορεί να φτιάξει εμβόλια ασφαλή και αποτελεσματικά, αλλά αυτό που θεωρώ εγώ ακόμα πιο σημαντικό, ακόμα πιο καινοφανές και άξιο σχολιασμού, το ότι η τεχνολογία είναι τέτοια που μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα. Μέσα σε χρόνο ρεκόρ μπορεί, εφόσον εντοπιστεί
το νέο στέλεχος του κορονοϊού με αλληλούχηση του γενετικού του υλικού, του RNA του ιού, ναι, να προσαρμοστεί ένα καινούργιο εμβόλιο, να δοκιμαστεί τάχιστα και να δοθεί στην κυκλοφορία. Αυτό είναι μια εξέλιξη της σύγχρονης μοριακής γενετικής και γενετικής τεχνολογίας, αυτό που ονομάζουμε genetic engineering, γενετική μηχανική, ναι, που αποδίδει καρπούς μετά από 40 ίσως χρόνια που δοκιμάζεται. Ναι. Επειδή είστε καθηγητής γενετικής, κύριε Δέλτα, και επειδή κυκλοφορούν από το ξεκίνημα αυτής της πανδημίας αυτές οι διάφορες θεωρίες συνωμοσίας ότι θα μας επηρεάσουν τα εμβόλια των DNA μας, τι απαντάτε εσείς σε αυτό? Όχι, κοιτάξτε, ναι, σε πρώτη προσέγγιση, ναι, κάποιος που δεν γνωρίζει, ναι, είναι λογικό να περάσει από το μυαλό του αυτό το ενδεχόμενο. Δεν το θεωρώ δηλαδή παράλογο. Όταν, ναι, όμως ξοδέψεις 3-5 λεπτά για να διαβάσεις και να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται, τότε καταλαβαίνεις ότι είναι ένας λογικός φόβος μεν, αλλά δεν υφίσταται. Και δεν υφίσταται με βάση απλά την επιστήμη και την βιολογία. Το RNA του κορονοϊού δεν μπορεί να μπει στον πυρήνα του κιθάρου και να ενσωματωθεί στον γενετικό κώδικα. Μάλιστα. Απλά δεν μπορεί. Και αυτό έχει επιδειχθεί και αποδειχθεί πάρα πολλές φορές στο εργαστήριο και ευρίως έχει αποδειχθεί και μέσα από τις δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιος φόβος. Μάλιστα. Αυτά που λέγονται και με εκπλήθηκε και εμένα το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιφυλάξεις. Mm-hmm. Από τη μια δείχνω κατανόηση, δεν τις κατακρίνω, δεν τους στέλνω στο πύρτο εξώδερων. Είναι κατανοητές οι ανησυχίες που υπάρχουν από τον κόσμο. Φαίνεται ότι η επιστημονική κοινότητα και η κοινότητα ευρύτερα δεν κατάφερε να μεταφέρει εξ υπαρχής το ορθό μήνυμα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των εμβολίων, ναι, και βρήκαν έδαφος κάποιοι να μεταφέρουν, να διασπείρουν αυτή την ανησυχία η οποία δεν στηρίζεται σε πραγματικά επιστημονικά δεδομένα. Μάλιστα. Για μένα αυτό το πράγμα αποτελεί πραγματικά βιασμό της λογικής. Είναι βιασμός της λογικής. Τι περιμένει κάποιος ακόμα για να εμβολιαστεί? Ναι. Τα εμβόλια έχουν αποδείξει την ασφάλειά τους, την αποτελεσματικότητά τους και αυτό φαίνεται. Είναι πασιφανές από απλούς αριθμούς. Ναι. Δεν κατανοώ γιατί κάποιοι εξακολουθούν να έχουν επιφυλάξεις. Βέβαια, ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο σκέψης, αλλά πρέπει να βρει η κοινωνία, οι μηχανισμοί, τα Υπουργεία Υγείας, ο ιατρικός κόσμος, ο επιστημονικός κόσμος πρέπει να βρει ένα μηχανισμό να μεταδώσει αυτή την πληροφορία ότι το εμβόλιο είναι και ασφαλές και αποτελεσματικό. Ναι. Και βεβαίως έχουμε και τις μεταλλάξεις του ιού οι οποίες προκαλούνται όσο δεν υπάρχει η ανοσία. Άρα εάν εμβολιαζόμασταν γρήγορα, αν είχαμε δηλαδή στη διάθεσή μας τα εμβόλια πιο νωρίς και εμβολιαζόμασταν γρήγορα, ίσως να αποφεύγαμε και τις μεταλλάξεις και να μην συζητούσαμε τώρα και για το ενδεχόμενο τρίτης δόσης, κύριε καθηγητά. Ναι. Κοιτάξτε, δεν, ναι, είμαι σίγουρος κατά πόσο, κατά οποιασδήποτε συνθήκες, θα απετρέπεται η ανάδυση των, ναι, νέων μεταλλάξεων. Μάλιστα. Ο ιός βρίσκεται σε όλο τον κόσμο σε αστρονομικούς αριθμούς ιικά σωματίδια και είναι η δουλειά του να μεταλλάσσεται. Κάποια στιγμή θα συμβεί μια μετάλλαξη, αργά ή γρήγορα. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα πιο πριν, ότι ευτυχώς η τεχνολογία μας επιτρέπει να αντιδρούμε γρήγορα και αποτελεσματικά και με επιτυχία δηλαδή, στο να φτιαχτούν, ετοιμαστούν και να δοκιμαστούν γρήγορα καινούργια εμβόλια δεύτερης και τρίτης γενιάς, ναι, που θα αρχίσουν να εμφανίζονται σύντομα αν δεν έχουν ήδη εμφανιστεί. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν σε εξέλιξη αρκετές κλινικές μελέτες με δεύτερης γενιάς εμβόλια που προσπαθούν να ανταποκριθούν ακριβώς σε αυτά τα νέα στελέχη
Δέλτα, η Έψιλον, η Ζήτα που θα εμφανιστούν σύντομα. Ναι. Είναι πάρα πολύ πιθανό επίσης, προβλέπω δηλαδή, υποθέτω εν πάση περιπτώσει, ότι κάποια από αυτά τα δεύτερη ή τρίτη γενιά εμβόλια θα είναι πλέον cocktails που θα μπορούν να ανταποκριθούν σε πολλαπλά νέα στελέχη με πολλαπλές νέες μεταλλάξεις για να είναι αποτελεσματικά σε όλα τα επικίνδυνα νέα στελέχη του ιού. Ναι. Αυτό είναι ένα κέρδος, μια επιτυχία, είναι μια εξέλιξη για την οποία όλος ο κόσμος πρέπει να νιώθει περήφανος που κατάφερε η επιστημονική κοινότητα να αναπτύξει τέτοιες τεχνολογίες. Ναι. Τέτοιες τεχνολογίες βεβαίως αναπτύσσονται, δοκιμάζονται και καταλήγουν σε ένα τελικό φάρμακο ή εμβόλια σε επιτυχημένα εργαστήρια σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, πανεπιστήμια ή στα εργαστήρια φαρμακευτικών εταιριών που έχουν και την ανάλογη επιστημονική υλικοτεχνική υποδομή και βεβαίως και τους ανάλογους προϋπολογισμούς για να κάνουν τέτοια ακριβά πειράματα. Ναι. Ξέρετε, πριν καταλήξει ένα εμβόλιο ή ένα οποιοδήποτε φάρμακο στο ράφι ενός φαρμακείου ή στο ιατρείο του γιατρού, του παιδίατρου ή άλλου που θα κάνει το εμβόλιο, πάρα πολλές χιλιάδες άνθρωποι εθελοντικά υποβάλλονται στη χρήση αυτού του φαρμάκου ή του εμβολίου. Και αυτά έχουν ήδη γίνει για τα υφιστάμενα εμβόλια. Και έχει αποδειχτεί, και έτσι έχει αποδειχτεί και η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα τους. Και εγώ νιώθω ευγνώμων πραγματικά σε αυτές τις πολλές χιλιάδες ανθρώπων πριν από μένα, πριν από εμάς όλους, που πήραν ένα μικρό ρίσκο και δοκίμασαν αυτό το εμβόλιο όταν ακόμα δεν ήταν σίγουροι πόσο αποτελεσματικό είναι. Είναι χάρη αυτών των ανθρώπων που σήμερα έχουν εμβολιαστεί με ασφάλεια δισεκατομμύρια συνάνθρωποι μας σε όλο τον κόσμο. Ναι. Επειδή συζητάμε για τρίτη δόση, ενδεχομένως αυτή η τρίτη δόση μέχρι να πάρθουν οι αποφάσεις για να χορηγηθεί και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και από την Κυπριακή Κυβέρνηση, βλέπω και δηλώσεις του Υπουργού Υγείας στο ΚΙΠΕ σήμερα, είπε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα προβληματιστεί κατά πόσον θα περιμένει μία απόφαση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ή όχι. Προσανατολίζεται προς την τρίτη δόση, εν πάση περιπτώσει. Ίσως λοιπόν τα εμβόλια της τρίτης δόσης να έχουν αυτή τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά και την παραλλαγή Δέλτα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τώρα. Αναμένεται, ναι, και είναι λογικό ότι θα ανεβάσουν το δίκτυο την προστασίας, αναπτυξιακή επάρκεια, ναι, του οργανισμού. Ναι. Ξέρετε, εμένα δεν με ανησυχεί ούτε με προβληματίζει καθόλου το αν θα χρειαστεί τρίτη ή και τέταρτη δόση. Ναι. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κάθε χρονικά, πολλοί άνθρωποι εμβολιάζονται κατά τις γρίπιες. Διότι είναι μια ανάλογη περίπτωση με την αλλαγή των στελεχών, με την εμφάνιση νέων στελεχών. Και νέα εμβόλια κάθε χρόνο είναι διαθέσιμα για να ανταποκριθούν στα νέα στελέχη. Μάλιστα. Δεν είναι 100% η ανταπόκριση. Ίσως ποτέ δεν είναι 100%. Αλλά δεν έχει σημασία. Είναι καλύτερο το κάτι από το τίποτα. Όταν πηγαίνεις στον πόλεμο, θα προτιμούσε να έχεις στη φαρέτρα σου, στα πυρομαχικά σου, πάρα πολλές χιλιάδες σφαίρες. Αν δεν έχεις πολλές χιλιάδες σφαίρες και έχεις λίγες χιλιάδες σφαίρες, είναι καλύτερο από το να μην έχεις τίποτα. Είναι καλύτερο να έχεις ένα οπλοπολιβόλο, να έχεις τάγκς. Αν δεν τα έχεις, προτιμάς να έχεις κάτι παρά τίποτα. Ο πόλεμος είναι εκεί, δεν τον επιλέξαμε, μας έχει επιβληθεί. Ο ιός είναι εκεί, ναι, δεν μας ρώτησε. Επομένως, ό,τι κάνουμε για να τον αντιμετωπίσουμε ατομικά, αλλά και προπαντός συλλογικά, είναι καλό. Ναι. Και επειδή ίσως είχατε σκοπό να με ρωτήσετε, αν δεν είχατε, παίρνω την πρωτοβουλία να κάνω ένα σχόλιο αναφορικά και με το πανεπιστήμιό μας. Παρακαλώ. Άκουγα προηγουμένως και τον συνάδελφο κύριο Πρίτανη, ναι, που αναφερόταν στις αποφάσεις μας αναφορικά με το πώς θα χειριστούμε την πανδημία. Ναι. Και η σύγκλητος πήρε απόφαση. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε ένα ξεκάθαρο εχθρό που μας επιτίθεται κατά μέτωπο. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις όταν γνωρίζουμε ποια είναι τα μέτρα που θα προστατεύσουν όλους μας. Δεν μπορούμε να δείχνουμε κατανόηση όταν αυτή η κατανόηση καταλήγει να είναι εις βάρος της κοινωνικής ελευθερίας
όλου του πανεπιστημιακού κόσμου, του φοιτητό κόσμου και της ευρύτερης κοινωνίας. Τι αφωνείτε δηλαδή εσείς με την απόφαση της συγκλήτου? Αν συμφωνώ, βεβαίως και συμφωνώ. Βεβαίως και συμφωνώ και επαυξάνω. Ρώτησα αν διαφωνείτε. Όχι, συμφωνώ. Συμφωνείτε, μάλιστα. Συμφωνώ, βεβαίως. Ναι, ναι. Η απόφαση της συγκλήτου που λέει ότι πρέπει να έχουμε safe pass ή να είμαστε εμβολιασμένοι ή να έχουμε νοσήσει ή να έχουμε rapid test ή PCR 72 ώρων, ναι, που να αποδεικνύει ότι δεν είμαστε μολυσμένοι. Συμφωνώ απόλυτα. Mm-hmm. Ξέρετε, η πανεπιστημιακή κοινότητα είναι μια μικρή πόλη, αν όχι μεγάλη πόλη για τα κυπριακά δεδομένα. Ναι. Με μερικές χιλιάδες ένικους, έτσι, που περνούν εδώ το μεγαλύτερο μέρος της μέρας τους, καθηγητές, διοικητικοί, συνάδελφοι, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, άλλοι επισκέπτες που έρχονται εδώ στο Πανεπιστήμιο και εργάζονται πολλές ώρες. Ναι. Είμαστε μια μεγάλη πόλη για τα κυπριακά δεδομένα. Δεν μπορούμε να συμπεριφερθούμε όσοι αν να είμαστε μονάδες. Επομένως, καλό στο Πανεπιστήμιο, τουλάχιστον μιλώ για το Πανεπιστήμιό μου, καλώς πήρε τα μέτρα που πήρε, διότι μόνο έτσι θα αποτρέψουμε την διασπορά του ιού και σοβαρά περιστατικά που ενδέχεται να καταλήξουν και σε θάνατο νέων ανθρώπων. Ναι. Για να κλείσουμε, κύριε καθηγητά, πότε βλέπετε να τελειώνει όλο αυτό, αν μπορείτε να κάνετε κάποια πρόβλεψη, γιατί βεβαίως δεν αφορά μόνο τις κοινωνίες και είμαστε και από τους τυχερούς που έχουν στη διάθεσή τους τα εμβόλια. Τα εμβόλια αφορά ολόκληρο τον πλανήτη και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν περιοχές του πλανήτη που οι εμβολιασμοί είναι μηδαμινοί μέχρι στιγμής. Άρα πότε, ναι, το βλέπετε όλο αυτό με την πανδημία να τελειώνει? Εγώ δεν μπορώ να προβλέψω. Ναι. Ίσως άλλοι πιο ειδικοί από μένα, επιδημιολόγοι ή ειδικοί ιολόγοι, είμαι σίγουρος ότι αν όχι αυτή τη στιγμή, σε λίγο θα μιλάμε για COVID-19 specialists. Ναι. Έτσι, κάποιοι θα είναι ειδικοί COVID-ιολόγοι. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν τέτοιοι άνθρωποι θα μπορούν να προβλέψουν αυτή τη στιγμή. Εγώ πάντως δεν μπορώ να προβλέψω. Εκείνο που η πρόβλεψη φτάνει μέχρι του σημείου ότι θα έχουμε τον κορονοϊό μαζί μας για αρκετό καιρό. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω ότι θεωρώ βιασμό της λογικής το να συζητάμε αν θα γίνει τρίτη ή και τέταρτη δόση και κάποιοι να αμφισβητούν αν πρέπει να πάρουν την πρώτη δόση. Mm-hmm. Και ξέρετε, με πολύ συμπάθεια, πραγματικά με πάρα πολύ συμπάθεια, βλέπω ή ακούω ανθρώπους οι οποίοι έχουν ήδη νοσήσει αλλά αρνούνται να εμβολιαστούν μετά από κάποιους μήνες, διότι φοβούνται τις πιθανές παρενέργειες του εμβολίου. Και εγώ λέγω, αν ασθενήσατε και είχατε μια κλινική εικόνα με ένα σωρό συμπτώματα, σοβαρά ή μη σοβαρά, και τον περάσατε. Ναι. Ήταν ολόκληρος ο ιός. Ολόκληρος ο ιός σας μόλυνε και σας δημιούργησε μια κλινική εικόνα και την ξεπεράσατε. Γιατί να έχετε ενδιασμό να εμβολιαστείτε με ένα μικρό κομμάτι μόνο του ιού που δεν είναι ο ιός, δεν θα σας προκαλέσει ίωση, δεν θα προκαλέσει κανένα σύμπτωμα, το πολύ πολύ να σας προκαλέσει κάποια συμπτώματα που θα είναι σίγουρα παροδικά στις περισσότερες περιπτώσεις, στις συντριπτώσεις, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων θα είναι ανώδυνα, θα περάσουν και θα τα ξεχάσετε. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Και θα προστατευτούν από ενδεχόμενη βαριά νόσηση. Και θα προστατευτείτε, ναι, για πάρα πολύ καιρό, ναι, ακριβώς, ναι, από σοβαρή νόσηση και από πιθανότητα θανάτου. Μάλιστα. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το επιχείρημα του ότι φοβάμαι την πιθανή παρενέργεια του ιού, εφόσον του, συγγνώμη, του εμβολίου. Ναι. Επαναλαμβάνω για να είμαι σίγουρος ότι το λέω σωστά. Mm-hmm. Δεν μπορώ να κατανοήσω την επιφύλαξη έναντι του εμβολιασμού για άτομα τα οποία έχουν ήδη περάσει μια ολοκληρωμένη ίωση από τον ιό. Λοιπόν, δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω.